be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Λοιπόν, 11 Ιανουαρίου 2014, η πρώτη πολύ σημαντική συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανένας μας, είναι το δεύτερο tribute που γίνεται στο Κύτταρο για τον κύριο που είδαμε μόλις στο βίντεο, Γκάρι Μουρ, 3 χρόνια σχεδόν εκτός ζωής, πολύ νωρίς για να φύγει από τη ζωή ο Γκάρι Μουρ, ένας από τους αγαπημένους μας κιθαρίστες και προσωπικά και του καλεσμένου μου φυσικά, ο οποίος διοργανώνει το Γκάρι Μουρ tribute στην Ελλάδα. Θα πούμε πάρα πολλά και για τον Γκάρι Μουρ Tribute και για πάρα πολλά πράγματα του πολυπράγμονος μουσικού φίλου Γιάννη Σίνη. Γιάννη Σίνη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, να σου. Στη Μαγική Πόλη. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, θα μπορούσα να αρχίσω αυτά που να πούμε μεταξύ μας, ότι δεν ξέρω από ποιον αγόρασε την πρώτη σου κιθάρα, ξέρεις. Όπως ένα. Απίστευτο. Τον Δήμου. Ναι, αυτά τα λεφτά, ναι, μου τα είχε δώσει η μητέρα μου επειδή είχα μπει στο πανεπιστήμιο. Και το είχα πάρει από σένα. Μια Epiphone, μια Gibson Epiphone στην Πενάκη εκεί, στον Δήμο. Εσύ μου την είχες δώσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, από τότε που πήρε την πρώτη κιθάρα ο Γιάννης μέχρι 16 χρόνια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και κατευθείαν ήθελα οπωσδήποτε να σε φέρουμε εδώ στη Μαγική Πόλη, είναι ότι Γκάρι Μουρ Tribute, Remember Lizzy, το ελληνικό συγκρότημα αφιέρωμα στους Thin Lizzy, που παίζουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Phil Lynott. Με όλους τους σχηματισμούς. Η Thin Lizzy είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τέλος πάντων του classic rock, πρέπει να ακούσετε όλοι. Και βέβαια δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπείτε μέσα στους Thin Lizzy παρά να ακούσετε τους Remember Lizzy, το ελληνικό tribute συγκρότημα. Κάνει λοιπόν ο Γιάννης τους Remember Lizzy. Κάνει το Γκάρι Μουρ το tribute. Wild Machine. Wild Machine. Glam Wild rock. Machine, ένα από τα glam ελληνικά rock συγκροτήματα που δεν πρέπει να χάσετε. Glam rock στην Ελλάδα. Glam rock στην Ελλάδα, εντάξει. Να μην το κάνω εγώ, είμαι κιθαρίστας. Ναι. Το συγκρότημα είναι του Γιώργου του Γιαννάκη, Johnny Foot. Ναι, ναι. Άμα δείτε τους, όποιος δηλαδή έχει την ευκαιρία να δει τους τους Wild Machine, θα νομίζει ότι βλέπει πραγματικά ξένο συγκρότημα. Ναι. Στα πάντα. Όντως. Την επιμέλεια την έχει ο Johnny Foot. Βέβαια, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι glam rock στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Είναι μια εξαίρεση τα παιδιά. Είμαστε. Μας κοιτάνε καλά. Ακόμα μας. Δεν υπάρχει η κουλτούρα για glam rock στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τις λίγες ελληνικές μπάντες που όχι μόνο θα μπορούσαν να βγουν έξω, είναι ότι θα κάνανε και αίσθηση, εγώ πιστεύω. Γιατί είναι το showmanship αυτό που κάνετε, που βγαίνετε έξω με τρομερά outfit και με τρομερή σκηνική παρουσία και όλα αυτά. Πραγματικά σας έχω ξεχωρίσει εγώ από την Ελλάδα. Αλήθεια το λέω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και συνεχίζω να λέω για τον Γιάννη ότι εκτός από τον Γκάρι Μουρ, εκτός από τους Wild Machine, εκτός από τους Remember Lizzy, αυτό που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ στο Γιάννη και που εκτιμάω πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχουν μουσικές παροπίδες. Και jazz και rock και ελληνικά τραγούδια και ελληνικοί δρόμοι. Έχεις γράψει πολλά τραγούδια και μάλιστα χάρη σε σένα είχαμε φέρει την άλλη φορά τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Είναι μια φιλία που έχετε και συνεργασία που είναι για χρόνια. Εντάξει. Ο μέντοράς μου είναι ο Παπαδόπουλο. Ο Χρήστος. Ο μέντοράς μου. Okay. Έχω την τύχη να του δίνω στίχους. Γράφτε λοιπόν μαζί. Έχουμε φτιάξει μαζί. Ναι. Ένα κοινό περίεργο link που έχουμε μαζί είναι ότι το 93 βρισκόμουν σαν δημοσιογράφος τότε για να πάρω μια συνέντευξη από τον Βασίλη Καρά. Από τον Βασίλη Καρά. Και φαίνομαι για μερικά δευτερόλεπτα στο «Με ρωτάς αν χαθείς, τι θα κάνω». Θα σου πω ένα τρίβια που έχει σχέση με Καρά και Μασίν. Την ημέρα που ο κύριος Καράς θα έλεγε το 10 τσιγάρα, το τραγούδι που γράψαμε με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, στο στούντιο, θα κάνει την προπαραγωγή στο στούντιο του Χρήστου Παπαδόπουλου, το Χάρη Νεφωνίας. Εκείνη τη μέρα παίζαμε με Wild Machine. Okay. Και όπως ξέρεις, με Wild Machine φοράμε. Εγώ έχω ένα μαύρο λαμέ κολάν. Λοιπόν, και με παίρνει ο Παπαδόπουλος τηλέφωνο και μου λέει: Σύνη, μου λέει, είναι ο Καρά στο στούντιο, μου λέει: Έλα τώρα, μου λέει εδώ. Του λέω: Χρήστο, του λέω: Έχω live. Μου λέει: Έλα τώρα, ήμασταν στο soundcheck.
Για λίγο θα πήγαινα στον κύριο Καρά με το λαμέ το κολάκ, σκιά στο μάτι και μαύρα νύχια, φαντάζεσαι. Απίστευτο. Και πήγα, εφόρσα ένα τζιν πάνω από το κολάν και έτσι πήγα στον κύριο. Αλλά αυτή είναι η αντίθεση της μουσικής εμένα με η μουσική. Και έχουμε συζητήσει ώρες μαζί και έχουμε... Η μουσική δεν υπάρχουν όρια. Και οι αντιθέσεις και οι μίξεις, εμένα αυτά με συγκλονίζουν. Η μουσική μίξη. Δηλαδή... Ποιος δεν θυμάται το σπουδαίο τον Νίκο Παπάζογλου, που εκεί πέρα, όταν τον πρωτάκουσα, λέω, ποιο όμως υπάρχει αυτή. Οι τρύπες κάνει... στο αγροτικό δεν κάνανε. Βέβαια. Στο αγροτικό δεν κάνανε. Αλλά μας όλοι εκεί ξεκινήσαν στο αγροτικό στούντιο. Ο Παπάζογλου είναι και η μεγάλη επιρροή μου σε αυτά που γράφω. Βέβαια. Ο Ρασούλης, μάλλον. Ο κύριος Ρασούλης. Και αυτό μας άφησε να έρθει σχεδόν μαζί. Έχουμε φτωχύνει πολύ καλλιτεχνικά. Δεν μου λες. Επαναλαμβάνω, 11 Ιανουαρίου, από τώρα μπορείτε να ετοιμαστείτε, να βάλετε τα καλά σας από τώρα. Γιατί στις 11 του Ιανουαρίου, το αφιέρωμα στο κύτταρο για τον Γκάρι Μουρ, θα έχει και παρόντες κάποιους πάρα πολύ special guest. Ναι. Από το εξωτερικό. Ναι. Είναι ο special guest που έχουμε, είναι ο Κρίς Τσαγκαρίδης. Ποιος είναι ο Κρίς Τσαγκαρίδης? Όσοι ασχολούνται με τη μουσική τον ξέρουν. Ο Κρίς Τσαγκαρίδης είναι ο παραγωγός, ακριβώς, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η πιο μεγάλη στιγμή του, ήταν υποψήφιος για Grammy όταν έκανε τον Judas Priest, το Pain Killer. Αυτόν τον ήχο, ο οποίος δεν είχε ξαναβγεί αυτός ο ήχος, το 1990 και άλλαξε... Σταθμός. Ναι, 91 πότε ήταν. Δύσκολο τόσο. Όμως ο Τσαγκαρίδης τι σχέση έχει με τον Γκάρι Μουρ? Η πρώτη του δουλειά ήταν το Back on the Streets του Γκάρι Μουρ. Ήταν η πρώτη του δουλειά. Okay. Αυτός ο δίσκος ήταν η πρώτη του δουλειά σαν μηχανικός ήχου. Και ανέπτυξε έτσι μια ισχυρή φιλία με τον Γκάρι Μουρ και γίνανε και κουμπάρι. Δηλαδή ο Κρίς Τσαγκαρίδης έχει βαφτίσει ένα από τα παιδιά του Μουρ και ο Μουρ έχει βαφτίσει ένα από τα παιδιά του Τσαγκαρίδη. Έχουν ιδιαίτερη σχέση και φιλία. Φίλοι, δε. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν 11 Γενάρη θα έχουμε την τιμή να τον έχουμε καλεσμένο μας. Θα μιλήσει, θα πει κάποια πράγματα για τον Γκάρι Μουρ και θα παίξει και μαζί μας κάποια τραγούδια. Ένα κομμάτι που πιο μετά θα το παίξουμε και μαζί. Σωστά. Να μπούμε τώρα στο αγαπημένο μας. Πάμε στο αγαπημένο μας. Περίμενα να γίνει κοκόρι, αλλά βγήκε, εντάξει. Από τα πολύ δύσκολα τραγούδια του Γκάρι Μουρ, 1982, Gordes of Power,
Το πρώτο κομμάτι του δίσκου. Παραγωγή Jeff Glicksman, που άκουσε αυτό ο Malmsteen, άκουσε την παραγωγή του Gods of Power και τον πήρε μετά και έκανε το Marching Out. Glicksman δεν πήγε μετά και έκανε και δίσκους με τους Whitesnake. Πολύ πιθανόν. Ναι, αλλά εγώ από αυτή την ιστορία ξέρω ότι άκουσε την παραγωγή αυτή, την τεράστια Fender που χαρακτήριζε το δίσκο, το Gods of Power, γιατί ο Moore έπαιζε στους δύο πρώτους δίσκους. Από τη rock περίοδο, το Corridors of Power και τη heavy metal περίοδο και Victims. Victims of the Future. Έπαιζε με Fender, αυτό τον τεράστιο ήχο. Λοιπόν, yeah. για να ακούμε και κάτι, να μαθαίνουμε και κάτι, λέμε για τον Gary Moore, τον οποίο πολλοί κόσμος τον ξέρει από τα blues. Κομμάτι που θα παίξουμε πιο παρακάτω, δεν σας το λέω, είναι το τελευταίο κομμάτι που θα παίξουμε live στην εκπομπή. Το Still Got the Blues οπωσδήποτε και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει η rock περίοδος, υπάρχουν οι Thin Lizzy από πίσω. Μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πρέπει Γιάννη οπωσδήποτε, δεν γίνεται να μην πούμε για το καταπληκτικό σας ταξίδι. Στην Ιρλανδία. Είναι απίστευτο. Πριν από 5 χρόνια έγινε αυτό, ή όχι, 8 χρόνια. Ήταν το καλοκαίρι του 2005. Αύγουστο 2005. 20 Αυγούστου 2005, κανονίζουμε. Εποχή πριν την κρίση. Ναι. Οικονομικά ήμασταν πιο άνετα τότε. Και πήγαμε με Μάλεβ. Θα σου πω τώρα τη λεπτομέρεια. Έχει γέλιο. Ταξιδέψαμε στο Δουβλίνο. Βρήκαμε πτήση κατευθείαν. Αθήνα, Δουβλίνο. Εγώ με τον κουμπάρο μου, τον Πάνο και τη Βίκη τη κουμπάρο μου. Ο οποίος Πάνος είναι... μαζί στους Remember Lizzy. Ακριβώς. Ο Πάνος είναι ο συμπαραγωγός. Ο Πάνος ο Παπαπέτρος είναι ο συμπαραγωγός του Gary Moore Tribute που γίνεται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και είναι και ο κιθαρίστας που επιμελείται, όχι τη μουσική επιμέλεια για όλο το αφιέρωμα, ο μαέστρος. Λοιπόν, ο Πάνος είναι ένας πολύ οργανωτικός τύπος, κανονίζει πάμε στο Δουβλίνο. Βέβαια, είχαμε και την τύχη να έχουμε κάμερα μαζί μας και όλα αυτά τα έχουμε τραβήξει με κάμερα, όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί δεν θα μας πιστεύατε. Δηλαδή, θα γυρνάγαμε πίσω να σου. Έγινε αυτό το περιστατικό, δεν θα με πίστευε. Ευτυχώς είχαμε την κάμερα. Ήταν ένα τριήμερο στο οποίο είδαμε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Φίλιπ Λάινοτ στο κέντρο του Δουβλίνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι Ιρλανδοί αναγνωρίζουν τους καλλιτέχνες τους. Είναι σαν να έχουμε άγαλμα. Είναι το μεγάλο άγαλμα... όνομα. Είναι μεγάλο. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια μετά το θάνατο του Φίλιπ Λάινοτ, είναι ακόμα, έχει στάτους στο Δουβλίνο και συγκλονιστικό, είναι συγκλονιστικό το πόσο αγαπάνε οι Ιρλανδοί του Thin Lizzy. Ιδιαίτερα του Thin Lizzy. Τους έχουν πολύ ψηλά. Ακριβώς. Εμείς πάθαμε πλάκα. Όλα τα μαγαζιά είχαν Thin Lizzy παντού. CD, μπλουζάκια, σημαίες, πανό, Thin Lizzy παντού. Ο κεντρικός δρόμος του Δουβλίνου, η Grafton Street, είναι σαν να λέμε στην Ερμού. Ναι. Έχει ένα μικρό στενάκι στο οποίο στη διασταύρωση έχουν στήσει το ανθρωπίνο διαστάσεων άγαλμα του Φίλιπ Λάινοτ. Είναι σαν να έχουμε ένα άγαλμα του Τσιτσάνι, ναι, στην Ερμού. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Θα έπρεπε, έτσι. Πολύ σωστό. Οι Ιρλανδοί τιμούν τους προγόνους τους. Αν πας στο Δουβλίνο, υπάρχουν παντού αγάλματα. Αγάλματα των προγόνων τους. Εδώ και πιο Αθήνα... κοντινό, από ό,τι κατάλαβα. Βέβαια, η ιστορία δικιά μας είναι πιο παλιά, μεγαλύτερη από τους Ιρλανδούς. Mm. Αλλά οι Ιρλανδοί τιμούν τους προγόνους τους και είναι συγκλονιστικό. Πρέπει να. Πρέπει και πάτε στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Πάμε στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Συναντάμε τη μητέρα του Φιλιπ Λένο, τη Φιλόμενα. Θα στα πω πολύ γρήγορα. Ναι. Και μας καλεί στο σπίτι της. Παίρνουμε το λεωφορείο, της είπαμε ότι είμαστε από Αθήνα, έχουμε έρθει από Ελλάδα για να δούμε το άγαλμα, για να δούμε τον τάφο κλπ. Συγκλονίζεται. Είχε κόσμο στο. Στα αποκαλυπτήρια είχε 6.000 κόσμο. Φαντάσου, σαν συγκέντρωση. 6.000 από κόσμο, κόσμο. Αποκαλυπτήρια αγάλματα. Ήταν ο παδί των Thin Lizzy από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Συναντήσαμε παιδιά από Γαλλία, από Αμερική. Πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να ακούγεται τον Dancing in the Moonlight. Και το στείλει, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια, όταν έφυγε το ξύλο και αποκαλύφθηκε το άγαλμα, παίζονταν το στείλει Love With You. Απίστευτο. Ναι, σε κάτι μεγάφωνο που είχαν στήσει. Και μετά πάτε στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι. Παίρνουμε ένα λεωφορείο, ρωτάμε, μας πάει σε μια στάση που ήταν η πιο κοντινή, έξω από το Δουβλίνο, λίγο ένα προάστιο του Δουβλίνου, ώστε να σου λέμε ότι πήγαμε στη Βούλα ή στη Βουλιαγμένη, προς τα εκεί. Και τα σπίτια δεν έχουν διευθύνσεις στο Δουβλίνο, έχουν ονομασίες. Το σπίτι του Λάινο λέγεται White Horses. Άσπρα άλογα. Και περπατήσαμε σε βροχή, σε βρετανική βροχή τώρα, φαντάζεσαι. Μούλιασμα. Ακριβώς. Γίναμε μουσκεμα, φτάσαμε σε ένα σημείο και ήταν σε μια ακτή παραθαλάσσια, μαύρη θάλασσα, Ατλαντικός έτσι. Και ρωτήσαμε κάτι τύπους, το σπίτι δεν το ξέρανε. Είχα απελπιστεί, είχαμε περπατήσει 2 μίλια που είναι σχεδόν 4 χιλιόμετρα, βρεγμένη. Και κάνω έτσι λίγο το κεφάλι μου και βλέπω ένα άσπρο σπίτι, λέω αυτό είναι. Και πήγαμε, όντως μας υποδέχθηκε, βρεγμένη, μας έδωσε πετσέτες. Πιέμε καφέ, καπνίζαμε μέσα στο σπίτι της. Σας έδωσε. Βέβαια, το... πετσέτες να σκουπιστούμε. Μας έδωσε τον μπάσο του, έπιασα εγώ τον μπάσο του, είχε DNA πάνω. Έπιασα τον μπάσο του Λάινοτ, βγάλαμε φωτογραφίες, ξέρεις. Τα αρρωστάκια, οι φαν. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο, δηλαδή θα σου το θυμίσω. Μήπως το κοιτάξουμε μαζί, γιατί έχεις πολύ υλικό. Έχουμε μια μισή ώρα υλικό. Να το κάνουμε ντοκιμαντέρ κανονικά. Μπορούμε να το κάνουμε. Και στη συνέχεια μας πήρε
με το αυτοκίνητό της, η μητέρα του Λάινετ, και μας πήγε στο νεκροταφείο. Και αφήσαμε ένα λουλούδι στον τάφο του Φιλ. Συγκλονιστικό. Απίστευτη εμπειρία. Και ναι, μιλάμε. Ναι. Είναι από τα ταξίδια που πραγματικά λες, ζήτω που το έκανα, ας πούμε. Μία στη ζωή. Αυτό είναι. Δεν θα το μετανιώσω. Σε όλη μου τη ζωή θα έχω να το λέω. Τρομερή εμπειρία. Συναντήσαμε όλους τους Λίζι, συναντήσαμε τον Eric Bell. Παλιά τον πρώτο κιθαρίστα. Συναντήσαμε τον Darren Warden, τον πληθυρά. Τον Scott Gorham, τον Gary Moore φυσικά. Βέβαια. Ήταν μια. Brian Robertson. Συγκλονιστική εμπειρία. Πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ένα τριήμερο το οποίο. Είδαμε και το live, βέβαια. Αυτό που λέει Gary Moore and Friends. Ναι. Αυτό το live στο Δουβλίνο που παίζει ο Γκάρι Μουρ τραγούδια το Thin Lizzy με guests τον Brian Robinson, τον Scott Gorham και στον drums τον Brian Dunne. Αυτό το live είδαμε και ήμασταν κάγκελο μπροστά, πρώτη γραμμή. Εμπειρία ζωής. Απίστευτο. Ναι. Να πούμε ένα τραγούδι από τα πολύ χαρακτηριστικά των Thin Lizzy. Θέλω να σου πω για το αφιέρωμα πριν, ότι ο άλλος σημαντικός καλεσμένος που έχουμε... Ναι, δεν είναι μόνο ο Τσακαλίδης. Φέρνουμε και τον Vic Martin. Ο Vic Martin ποιος είναι? Ο Vic Martin είναι ένας απίστευτος τύπος, σκοτσέζος, ο οποίος ήταν ο πληκτράς, ο μόνιμος πληκτράς του Γκάρι Μουρ από το 1999 έως το θάνατό του, okay. Το 2010. 10 χρόνια. Ναι. Ο Vic Martin έχει ιστορία, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος, θα το γνωρίσεις όταν έρθει. Ο οποίος έπαιζε πλήκτρα τη δεκαετία του 70 στους Πελώμα Μποκιού. Άσε με! Είναι ο πλήκτρας των Πελώμα Μποκιού. Τον δικό μας, Πελώμα Μποκιού. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ένα βίντεο κλιπ. Μπονάτσο. Υπάρχει ένα βίντεο κλιπ που είναι ο Μπονάτσος, δεν θυμάμαι το τραγούδι αυτή τη στιγμή, από κάποια ελληνική ταινία, στο οποίο είναι ο Vic Martin με τεράστια μαλλιά τότε και παίζει τα πλήκτρα. Έμενε στην Αθήνα, τη δεκαετία του 70 και αυτό ήταν και ο λόγος, η αφορμή που ήρθε τόσο εύκολα σε εμάς. Πιάσαμε την κουβέντα. Του ζήτησα να έρθει, μου λέει: Λατρεύω την Αθήνα. Εγώ φίλο μου το Δαπέρι από του Πελώμα Μποκιού. Δαπέρι από του Πελώμα Μποκιού. Θα είναι και αυτό στο αφιέρωμα. Σαν καλεσμένο. Όχι, θα έρθει ναι, και ο κύριο Δαπέρι. Ο Vic Martin στη συνέχεια έπαιξε Eurythmics, Boy George. Έπαιξε στου Bee Gees και στον Gary Moore, βέβαια. Έχει κάνει διαδρομή τρελή. Ένα απίστευτο τύπο, σκοτσέζο. Θα τον γνωρίσει. Ένα απίστευτο τύπο. Ένα γλυκύτατο άνθρωπο. Γλυκύτατο άνθρωπο, ναι. Το λέω για άλλη μια φορά. Είναι στις 11 του Ιανουαρίου. Έχουμε ακόμη καιρό μέχρι τότε να το εμπλουτίσουμε και να μάθουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο αφιέρωμα είναι ότι προσπαθούμε και έχουμε φωνάξει κιθαρίστες, φίλους, που όπως το ξέρεις, είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ. Βέβαια. Έχουμε φωνάξει φίλους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα πορωμένοι με τον Gary Moore. Ειδικά οι κιθαρίστες, ειδικά είναι ο Αλέξης ο Φλούρος. Από Φραζέλη Βάστινες, σε Deuce the Heaven τώρα μια μπάντα, τρομερός κιθαρίστας. Είναι ο Άγγελος ο Περλεπές, Mystery,
Chief, ο Άγγελος. Είναι οι δύο κιθαρίστες στο Maidenance, ο Θανάσης και ο Σταύρος. Τρομερίο, ένα από τα καλύτερα δίδυμα κιθαριστών. Ναι, απίστευτη. Είναι ο Θανάσης ο Γιώκας, ο οποίος θα παίξει τα blues στην αρχή. Ο Θανάσης ο Γιώκας με την μπάντα του Daddy's Work. Μια απίστευτη blues μπάντα. Και ο Γιάννης ο Παπαδαντωνάκης θα παίξει η κιθάρα ο παλιός, ο Φεντεριάς ο Γιάννης, ο οποίος θα έχει και την επιμέλεια του κιθαριστικού ήχου. Πολύ ωραία. Και είναι μια σειρά τραγουδιστών, πάρα πολλοί φίλοι, οι οποίοι αλλάζει συνέχεια, θα οριστικοποιηθεί πιστεύω μέχρι το τέλος, μέχρι τα κλείσει τα Χριστούγεννα, θα είναι οριστική. Και έχουμε, στην πάντα έχουμε ένα τρομερό μουσικό, τον drummer μας, τον Άκη τον Γαβαλά, ο οποίος είναι από τους καλύτερους Έλληνες drummer. Στον μπάσο παίζει ο Αλέξης ο Σταύρακας, και αυτός τρομερός μπασίστας. Και στα πλήκτρα ο Μάνος ο Γαβαλάς, ο αδερφός του Άκη, οι οποίοι είχαν μια τρομερή μπάντα, το Sound of Silence, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, μια progressive rock μπάντα. Progressive metal, 92, 93, 94 τότε. Οκ. Okay. Σημαντική, από τις σημαντικές. Είμαστε ένα παρεάκι το οποίο πρώτον θα περάσουμε καλά εκείνο το βράδυ. Βέβαια. Και όλα, φαντάζομαι και όλα τα μέλη των Remember Lizzy εννοείται ότι είναι μέσα στη. Γιατί έτσι κι αλλιώς Γκάρι Μουρ είναι αλληλένδετα. Έτσι. Remember, η Thin Lizzy με τον Γκάρι Μουρ είναι μια αλληλένδετη. Ναι, δηλαδή μια, και μουσικά είναι μια ακριβώς, πάρα πολύ. Ακριβώς. Για μένα, ας πούμε, ο Γκάρι Μουρ έκανε. Είναι αναπόσπαστο σημείο, αναπόσπαστο μέρος των Thin Lizzy. Έχει κάνει δύο σημαντικά πράγματα. Έχει κάνει το Still in Love with You με τους Thin Lizzy το 1974 στο Nightlife. Και έχει κάνει και τον απόλυτο δίσκο, τον Black Rose δίσκο. Από τους κορυφαίους δίσκους των Thin Lizzy. Και στη ροκ μουσική, από τους κορυφαίους δίσκους της ροκ μουσικής. Κλασικός ροκ, αναμφισβήτητη αξία. Ναι. Το Γκάρι Μουρ, λοιπόν, τον είχες συναντήσει τότε στο Δουβλίνο, το 2005. Ναι. Τον είχες όμως ξανασυναντήσει στην Ελλάδα, νομίζω. Ναι, χάρη στο Βασίλη το Σαχπασίδη, ναι. Ο οποίος το είχε διοργανώσει. Ο Βασίλης Σαχπασίδης έκανε την παραγωγή το 2008. Ναι. 2008. Και του ζητήσαμε στην Ελλάδα. Σαν fan club, γιατί ο Πάνος, ο Παπαπέτρος, διατηρούσε μια ιστιοσελίδα. Την Out in the Fields. Out in the Fields λεγόταν το site. Και σαν fan club του ζητήσαμε να το συναντήσουμε και όντως μας έκανε το χατήρι. Και ο Βασίλης Σαρπασίτης θα είναι καλεσμένος, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Δηλαδή, φαντάζομαι, είναι τη χαρά μας έδωσε. Και του κάναμε δώρο ένα τζουρά, του Γκάρι Μουρ, ένα τζουρά και ένα CD με Louisiana Red και Στέλιο Μαμακάρι, Rebetica Blues. Τα οποία τα δέχτηκε τα δώρα με ενθουσιασμό παιδιού. Τρομερός τύπος ο Μουρ. Ναι. Βλέπουμε και την αφίσα του live Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014. Ναι, αυτό είναι. Ζωντανό tribute, δεύτερη φορά που γίνεται. Την πρώτη φορά είχε γίνει πριν από ένα χρόνο. Πέρσι είχε γίνει, 12 Ιανουαρίου πέρσι. Πάλι με Vic Martin και είχαμε περάσει πολύ όμορφα. Ναι. Για πες μου τις εντυπώσεις από τον Γκάρι. Γιατί εκτός ότι είναι από τους μεγαλύτερους, δηλαδή από τους κιθαρίστες που έχουν βάλει πάρα πολύ κόσμο από εμάς, τους λίγο παλιότερους, στο rock, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να είναι και χαρακτήρα. Ο Μουρ, δεν μπορώ να σου μιλήσω εγώ αντικειμενικά για τον Γκάρι Μουρ, γιατί τον λατρεύω. Μαζί μας ήταν, πώς να σου πω, ήταν πολύ γλυκός μαζί μας. Βέβαια δεν τον ενοχλούσαμε, ήταν τώρα με πέντε τρελούς οπαδούς του και ήταν μια χαρά. Έπινε την πύρα του, μια Guinness έπινε. Έκανε γέλιο μαζί μας. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάρα πολύ γλυκός και ζεστός άνθρωπος μαζί μας. Τώρα στην καριέρα του. Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν στην προσωπική του ζωή. Πάντως μαζί μας ήταν πολύ πάρα πολύ. Και τα χειρότερα, ας πούμε. Όχι, ήταν ιδιαίτερος τύπος. Όλοι. Έχω να σου πω, έχω παρατηρήσει το εξής. Ο Γκάρι Μουρ ήταν μια ιδιοφυΐα. Δεν είχε μέσο όρο μυαλού. Ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερος. Αυτοδίδακτος ακριβώς. Ο Μουρ, όλες οι μεγάλες περσόνες ήταν ιδιαίτεροι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είσαι έτσι ο μέσος άνθρωπος. Ήταν ιδιαίτερος. Ήταν ιδιαίτερος. Το πιλίδο γόρι. Πάμε.
Πολύ πρόβα κάναμε. Πολύ πρόβα. Είναι τεράστιο. Χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα. Τι χρειάζεται. Τζόνις, το είπε και την άλλη φορά ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος, ότι εκτός από εξαιρετικός μουσικός και ψυχάρα, μουσικός μου ψυχή, το είπε ο Χρήστος. Εντάξει, αντικειμενικά, όταν είμαστε φίλοι μεταξύ μας, δεν λέμε τα καλύτερα ένας για τον άλλο, τι να πούμε. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αφού μιλήσαμε για Γκάρι Μουρ και για Thin Lizzy, μιλήσαμε και για τους Wild Machine. Κοιτάς και ευρύτερα τη μουσική. Ναι. Δηλαδή, όπως είπαμε πιο πριν, δεν παίζει παροπίδα. Όχι. Είμαστε μέσα σε όλα. Ναι, κάπου είχα διαβάσει κάποιος μεγάλος το είχε πει ότι υπάρχουν δύο είδη μουσικής. Καλή και κακή. Κακό είδος δεν υπάρχει μουσικής. Όχι, δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Όλα έχουν μια άποψη. Κακό interpretation πιο... υπάρχει. Υπάρχει κακή πρόθεση. Μέχρι μόνο. Πρόθεση, πρόθεση κακή. Mm. Ένας μουσικός, ακόμα και οι μουσικοί που παίζουν ακραία συγκροτήματα. Όπως black metal, ας πούμε, εντάξει, καλοί άνθρωποι είναι. Έχουν μουσική παιδεία. Υπάρχουν συγκροτήματα ακραίας μορφής που έχουν μουσική παιδεία. Δεν υπάρχει μουσικός με κακή πρόθεση. Μάλλον αυτοί που έχουν κακή πρόθεση ξεχωρίζουν και γίνεται αντιληπτό. Γιάννη μου, αυτή την εποχή των κολοσσών του ροκ, ας πούμε, και αυτοί γίναν κολοσσοί γιατί υπήρχαν και τα μέσα τότε. Δηλαδή, οι δισκογραφικές, ξέρεις, το ραδιόφωνο, ακόμη πιο ροκ εκείνες εποχές και όλα αυτά. Αλλά τώρα πια έχουμε έναν άλλο περίεργο πλούτο. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε το YouTube και έχουμε αυτά. Ακριβώς. Και επίσης, έχει ανέβει πάρα πολύ η δύναμη του live. Και είσαι και live πάρα πολύ ενεργός. Θέλω να μου πεις για τα live, γιατί εκτός παίζεις και με το Στέργο. Με το Στέργο το Βόλα, ναι. Ακουστικ, δηλαδή. Ακουστικά. Έχετε κάτι κοντινό τώρα που μπορούμε να το ανακοινώσουμε και όλα για την επόμενη εβδομάδα ή κάτι που μπορούμε να πούμε? Έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε στην Ιταλία. Ναι, αλλά επίσης... Όχι, δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Όχι, δεν έχω κανονίσει κάτι, κάτι αυτή πολύ στιγμή. Κάτι πολύ κοντινό, όχι. Αλλά και ως DJ νομίζω μπορούμε να σε... Παίζω μουσικές, παίζω και σαν DJ, ναι. Παίζω DJ. Ήσουν εχθές. Χθες έπαιζα σε κάτι φίλους στο Rocksbox, ένα αγαπημένο στέκι που παίζαμε classic rock. Μέχρι τις 5 το πρωί παίζαμε. Okay. Σου λέω το rock, το ξέρεις πολύ καλά, ότι είναι παρέα. Είναι σημείο αναφοράς ανθρώπων με τα ίδια ακούσματα, με τα ίδια γούστα, με τις ίδιες απόψεις. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε, κάνουμε παρεάκια και μέσα από τις παρέες γίνονται μουσικές. Και μου κάνει εντύπωση εμένα το εξής, γιατί λέμε και καλά, δήθεν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το ροκ, ας πούμε, δεν υπάρχει στα μέσα, δηλαδή στην τηλεόραση που ούτως ή άλλως. Όχι, στην τηλεόραση δεν υπάρχει ροκ. Ναι, καθόλου. Τίποτα, ούτε μισή ρε παιδί μου, μισή εκπομπή. Υπήρχε παλιότερα το τζάμινγκ, υπήρχαν κανένα δύο προσπάθειες, ναι, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά κατά τα άλλα, ας πούμε, έρχονται οι ACDC το 2009, πότε ήταν, 45.000 κόσμο. Ήταν έχω ντροπή. Την Black Sabbath, 45.000 κόσμο. Έρχονται. Δηλαδή υπάρχει. Γιατί εκεί 6.000 κόσμο, εκεί. 6 μόνο είχαν. Είχε 7. Εκεί γεμίζουν. Και εκεί είναι και άλλη τρύπη την πάντα που παίζω, που βαφόμαστε εγώ και να τονίσει freely. Παίζετε και στο Sick. Sick, ναι. Παίζουμε Kiss Tribute, ναι. Full ενεργητική περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από τη μουσική, για μένα. Από τη μουσική δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Είναι... γεμίζω τις ώρες μου με μουσική. Και επίσης, εκτός από... από live, ας πούμε και καλά. Εκτός από live με όλα αυτά τα σχήματα που παίζεις, επίσης και δημιουργικά. Γράφεις, έχεις τη δικιά σου Sinis Blues Band. Είναι η Sinis Blues Gang. Gang, συγγνώμη. Ναι, η οποία είναι. Αυτή είναι η Sinis Blues Gang. Είναι τα τραγούδια που γράφω εγώ, που συνθέτω. Φωνάζω φίλους μου μουσικούς. Στίχη μουσική. Φωνάζω φίλους μου μουσικούς και με βοηθάνε και τα γράφουμε. Και έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής. Το Sinis Blues Gang είναι 6 τραγούδια. Τα δύο κυκλοφορούν στο YouTube. Το Endless Love και το Open Road. Τα άλλα 4 γράφονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε διαδικασία να μπουν. Το ένα θα το τραγουδήσει ο Στέργος, ο Βόλας, ο φίλος μου. Το άλλο μια τρομερή φωνή. Μια κοπέλα, δεν σου πω πια. Okay. Μια τρομερή φωνή. Και θα βγει, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο θα βγει το επόμενο τραγούδι. Πολύ και ωραία. Με Remember Lizzy ετοιμάζουμε το πρώτο μας προσωπικό δίσκο. Γιατί τόσα χρόνια διασκευές. Το έχουμε αργήσει λίγο. Έχουμε κάνει την προπαραγωγή σε 10 τραγούδια. Και το 2014 μπαίνουμε μέσα και γράφουμε το πρώτο... Πρώτη φορά θα ακούω. Ναι, πρώτη φορά το λέω κιόλας. Σου. Ναι, σε σένα το λέω πρώτη φορά. Γράφουμε ένα δίσκο rock. Pop rock δίσκο με ξένο στίχο. Στα μονοπάτια των Lizzy, αλλά και στα μονοπάτια των Duran που γουστάρουμε πολύ. Έχει αυτό το μπέρδεμα. Οκ. Okay. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ραδιοφωνικά τραγούδια, πιστεύω... Έχει δουλειά. Και το Sinis Blues Gang που μόλις συγκεντρωθούν τα 8 τραγούδια που έχω
Θα βγει παράλληλα και αυτό κάποια στιγμή. Σούνις Μπλουζγκάκ. Είναι φίλοι μου που έρχονται και γράφουν μαζί μου. Έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα λοιπόν στο μέλλον. Θα βγουν, θα βγουν. Από όλα σου τα project, ας πούμε. Φουλ ενεργός και live και σε στούντιο και σε όλα. Φουλ σε όλα, στα κόκκινα, ας πούμε. Ναι, προσπαθώ τώρα. Προσπαθώ και ό,τι γίνει. Όπου πάει. Κοίτα, Γιάννη μου, επειδή ξέρεις τώρα, η παροπίδα είναι που κρατάει ο κόσμο πίσω. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν αξιόλογοι μουσικοί οι οποίοι δυστυχώς κλείνονται στο μικρό τους. Πάρα πολύ. Ενώ θα μπορούσε να ανθίσει, ας πούμε. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό μουσικό, να σου. Δεν είμαι καλός μουσικός. Δεν είμαι, πολύ. Θα σου πω. Δεν είμαι. Είμαι. Το έχω πάρει στραβά. Το ροκ το έχω πάρει από την πλευρά της διασκέδασης. Δεν μελέτησα όσο με έχουν μελετήσει. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μελετήσει όλα τα όργανα και υπάρχουν τρομεροί μουσικοί εκεί έξω. Εγώ δεν με θεωρώ. Εγώ με θεωρώ καλό ερασιτέχνη. Δεν είναι μόνο όμως το. Δεν είναι μόνο το σρέντ ή το να ξέρεις να παίζεις Παναγίες, ας πούμε. Όχι. Πίστεψε με, έχω ενοχλήσει πολύ τους συμπαίκτες μου από αυτή την άποψη που λέω. Βέβαια έχω την τύχη και έχω παίξει με τους καλύτερους Έλληνες μουσικούς. Κυριολεκτό. Έχω παίξει, δηλαδή αυτό το λέω και το καμαρώνω, ότι έχω παίξει με τους καλύτερους Έλληνες μουσικούς από όλα τα είδη της μουσικής. Από όλα τα είδη της μουσικής. Όχι μόνο ροκ. Έχω παίξει και με λαϊκούς τρομερούς μουσικούς. Με τζαζ, με ethnic τρομερούς μουσικούς. Έχω παίξει με metal πολύ καλούς, από τους κορυφαίους. Έχω την τύχη. Χωρίς να είμαι εγώ στο επίπεδο τους. Εντάξει, αυτό είναι τώρα και πώς τη λένε, με τη ροφροσύνη. Δεν είναι, ειλικρινά, δεν είμαι βιρτουόζος. Δεν είναι μόνο η βιρτουόζη η μουσική. Yeah. Δεν μου λες να μπορούμε να χαιρετήσουμε με το κομμάτι του Γκάρι Μουρ που λέγαμε. Και επίσης θα έχουμε και δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει αυτό που θα παίξουμε εμείς. Θέλουμε να χαιρετήσω τον κόσμο και να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς που στηρίζετε τη Μαγική Πόλη και όλα αυτά τα θετικά σχόλια που λαβαίνουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με για καλείς. Για να αυτονόητο το θεωρούσα έτσι, εγώ. Ναι, ναι. Και στις κουβέντες που κάναμε έξω έρχονται και άλλα ωραία πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Καλά, καταρχήν αυτό που είπαμε το. Δεν ξέρω άμα βοηθήσω και το κάνουμε μαζί, αλλά με ή χωρίς τη δική μου ανάμειξη, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε. Αυτό το ντοκιμαντέρ για τότε που πήγατε στο. Για το Δουβλίνο. Στο Δουβλίνο, βέβαια. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Αυτό να πρέπει να ρωτήσουν κάποιο νομικό, γιατί έχει πολύ private σκηνές, πολύ ιδιωτικές στιγμές. Ναι, να δούμε. Okay. Όχι δικές μας, των ανθρώπων. Ναι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έδωσες έτσι. Ένα βήμα να μιλήσω από και εγώ τα δικά μου. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Δεν το θεωρώ ούτε καν ότι γνωριζόμαστε. Τίποτα και μάλλον γνωριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σε καλά. Πάμε για Walking by Myself να χαιρετήσουμε. Να πούμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, για όσους ακόμη δεν ξέρουν ακριβώς τις ώρες, είναι Σάββατο 9 με 10 ζωντανά. Αύριο 9 με 10 πάλι μπορείτε να δείτε τη σημερινή εκπομπή με τον Γιάννη το Σύνη. Και από Δευτέρα θα βγει και στο YouTube και θα σας τη στείλω όλων. Μπορείτε να μας δείτε και στο Facebook και παντού. Johnny Sinis είναι στο Facebook, οπότε μπορείτε να έχετε και εσείς την επαφή. Αυτό μου το δώσαν οι Wild Machine, ξέρεις, έπρεπε οι Wild Machine, όχι ελληνικά ονόματα. Το άλμπουμ των Wild Machine. Το κυκλοφορεί παγκόσμια από την Paris Records. Μπράβο. Το οποίο βγήκε πριν από 6 μηνές. Είναι το πρώτο σας άλμπουμ. Ναι, το καλοκαίρι του 12 βγήκε. Το καλοκαίρι του 12, ναι, ναι. Και νομίζω όμως ότι ήδη και εκεί ηχογραφείτε και εκεί ετοιμάζετε. Έχουμε ξεκινήσει και εκεί, ναι, και εκεί έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Απίστευτο, φουλ όλα, θα κάνετε.
Σαββατού.